παρά τις δυσκολίες αυτές, όλοι οι κτηνοτρόφοι αποφασίσαμε και φέτος να πραγματοποιήσουμε αυτή τη γιορτή, θέλοντας να δώσουμε το μήνυμα ότι αντιστεκόμαστε αλλά και αγωνιζόμαστε να μείνουμε ζωντανοί στον τόπο μας, προσφέροντας και στην πατρίδα τις υπηρεσίες μας μέσα από τον κλάδο της κτηνοτροφίας που μαζί με την αγροτική παραγωγή είναι στιλοβάτες στην οικονομία. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, πράγματι χαίρομαι κάθε φορά που είμαι εδώ στο όμορφο χωριό σας. Το όμορφο, το έθνος Δάρα, όπως το ξέραμε από μικρή. Και χαίρομαι γιατί ξέρω τόσους αγαπητούς φίλους από πολύ παλιά, είμαστε γνώριμοι και είναι ωραίο πράγμα να συναντιόμαστε. Δυστυχώς πολλές φορές εδώ στον τόπο έχουμε έρθει και για δυσάρεστα γεγονότα. Αυτά και η ζωή. Βλέπω κάποιοι αγαπητοί μας φίλοι σήμερα να μην είναι στο γλέντι μας. Τι να κάνουμε. Ζωή συνεχίζεται. Χαίρομαι όμως όταν βρισκόμαστε σε δικά μας αρκαδικά γλέντια, όπως το σημερινό. Και όταν υπάρχει αυτή η κρίση, η οποία έχει φέρει κατήφια και μιζέρια, αυτές οι οάσεις χαράς και γλεντιού πράγματι είναι απαραίτητα για μας και μας δίνουν μια ψυχική ανάταση. Πρέπει να τα επιδιώκουμε. Έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε τα δικά μας τραγούδια, τη δική μας κουλτούρα, τη δική μας μουσική. Πρέπει να ξεφαντώνουμε, να ξεχνιόμαστε. Χαίρομαι όμως πιο πολύ όταν είμαι στο όμορφο Δάρα, γιατί το χωριό αυτό δεν είναι ένα χωριό συνταξιούχων. Είναι ένα χωριό παραγωγών. Είναι ένα χωριό το οποίο προσφέρει στην τοπική οικονομία, στην εθνική οικονομία. Και μέσα από την τροφία και μέσα από τη γεωργία. Γι' αυτό και εμείς σαν περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης Τατούλης ο Πέτρος, του οποίου μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές. Και εγώ προσωπικά, σταθήκαμε δίπλα σας και στεκόμαστε δίπλα σας. Θυμάμαι τον Παναγιώτη, τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων πριν 2 χρόνια, που αμφισβητούσε ότι θα φτιάξουμε τον Προξαμενή. Σήμερα δεν τον βλέπω εδώ πέρα, υπάρχει που δεν είναι εδώ, ξέρω γιατί δεν είναι εδώ. Πάντως η Προξαμενή έγινε. Ένα μεγάλο όνειρο, όπως είπε και ο πρόεδρος νωρίτερα, είναι πραγματικότητα και θα ξεδιψάσουν τα πρόβατα επάνω εκεί στο βουνό, στο αυτό το ωραίο οροπέδιο το οποίο έχετε. Και εμείς εδώ είμαστε, ξέρουμε το έτοιμά σας, τα έτοιματά σας, θα τα αποκριθούμε σύντομα, για τον κάμπο μιλάω, ξέρετε εσείς, για το κανάλι. Είναι μια υποχρεωσή μας γιατί πρέπει να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας. Από την κρίση να μας βγάλετε εσείς οι παραγωγοί, εσείς οι οποίοι μεγαλώνετε την πίτα, εσείς οι οποίοι παράγετε. Εσάς πρέπει να στηρίξουμε και αυτό θα κάνουμε σαν περιφέρεια. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Πρέπει να απολαύσουμε τη μουσική, τα τραγούδια, όπως πάρα πολλές φορές έχω πει ότι ο Πολύμιος ο Μεγαλοπολίτης, ένας ιστορικός, έλεγε για όλο τον κόσμο η μουσική, ο χορός είναι διασκέδαση. Για εμάς τους αρκάδες είναι ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν σας αφήνω να απολαύσετε την ορχήστρα του φίλου μου του Ροζή. Γεια σου ρε Κώστα φίλε, χαίρομαι που σε βλέπω, να είσαι καλά. Υγεία. Να είστε καλά και του χρόνου όλοι μαζί πάλι εδώ στο ξεφάτο μας το όμορφο Δάρα. Σκαλιά, να
μαγιά. Κάθε χρόνο έχει μεγάλη προσέλευση κάθε χρόνο και περισσότερη και από τις δόκους και από τους φίλους μας και το οργανώνουν οι φιλοτρόφοι του τοπικού μαζί με τον συλλόγο Σύγκριτο Βαρέο. Ευχαριστούμε όλους για τις προσφορές τους και για τη συμμετοχή που έχουν στο γλέντι μας. Είναι ένα γλέντι που γίνεται με σκοπό να αναδείξει το πρωτογενή τομέα και την τροφία της περιοχής μας, αλλά και την αγωνιστική δραστηριότητα που γίνεται στον χώρο μας. Πιστεύουμε ότι έχουμε συμπαράσταση της πολιτείας στα αιτήματά μας και συνεχίζουμε με αυτό το ρυθμό. Θέλετε να ευχαριστήσετε κάποιους ιδιαίτερα? Θέλω να ευχαριστήσω όλους που προσήλθαν απόψε, τον κύριο Γιανακούρα, τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους. Στο έτοιμά μας και έφτασε αυτό το έργο στο τελικό του στάδιο. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και την πρωτοβουλία που πήρε ένας συμπατριώτης μας, ο Παπακώστας, και δόρισε το υπόπεδο ώστε να γίνει αυτό το μεγάλο έργο. Γιατί οι παιδιά στους δραστηριώτες πρέπει να επιβραβεύονται και να επενούνται γιατί είναι προς το συμφέρον όλων των κατοίκων. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που είσαστε εδώ και προτείνω τη φωνή.